Θα συνεχίσουμε το τζάμπο, μιας και η κοινότητα από τη Σούσα πέτυχε για δεύτερη μέρα να μας δείξει ένα box. Λοιπόν, χθες είχαμε δημιουργήσει ένα project. Υπάρχει ακόμα, Γιώργο, δεν το ζητήσεις. Υπάρχει. Αλλά θέλει στο πάσο. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, σπορ με αρχή. Να πω. Θες να πάρω σαν δούλο. Όχι. Ας υπάρχουν πολλά με αρχή σου. Θα πρέπει, είπαμε, πρώτα να δημιουργήσουμε το project μας. Η εντολή η οποία δημιουργεί ένα νέο project στο Django είναι Django admin.py start project και το όνομα του project. Το οποίο θα το ονομάσουμε τυχαίο όνομα Zoomies. Θα φτιάξουμε την προσωπική σειρά του Zoomies. Έχω και κάτι γυμνές φωτογραφίες, θα βάλουμε. Αφού δημιουργηθεί αυτό το project, αυτό όπως είπαμε, στη βασική του δομή μέσα, θα καταρχήν θα δημιουργηθεί ένας φάκελος στο... εδώ που είμαστε τέλος πάντων, το Zoomies. Και η βασική του δομή μέσα είναι αυτά τα τέσσερα αρχεία. Το init, που κάνει τις αρχικοποιήσεις, το manage, το οποίο manage... το manage είπαμε ότι είναι το αρχιάκι, ένα σκριπτάκι το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για να κάνουμε διάφορες λειτουργίες μέσα στο πρόγραμμα μετά. Π.χ. να ανανεώσουμε τη βάση δεδομένων μας, να ξεκινήσουμε τον embedded Django server που υπάρχει και άλλες λειτουργίες που έχουν το Django να παράγει δηλαδή. Το settings είπαμε είναι το αρχιάκι το οποίο έχει τις βασικές ρυθμίσεις του προγράμματός μας και είναι το πρώτο αρχείο που πειράζουμε στην ουσία. Και το URL.py είναι το αρχιάκι το οποίο αντιστοιχεί ένα view σε ένα URL. View είπαμε, χθες είναι η σελίδα, είναι μάλλον το κομμάτι κώδικα το οποίο αναλαμβάνει να μας δείξει το τελικό αποτέλεσμα. Είναι αυτό που θα δούμε λίγο στην ουσία. Κάποια πορεία μέχρι εδώ. Okay. Αυτό δεν ήταν πρέπει. Να στο βάλω μια μήνυμα στην πορεία μου. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λίγο το settings. Ας το ξαναδούμε λίγο. Λοιπόν, είπαμε το αρχείο settings έχει διάφορες μεταβλητές τις οποίες χρησιμοποιεί στην πορεία το πρόγραμμά μας. Είτε το ίδιο το πρόγραμμά μας, είτε το ίδιο το Django application. Εγώ φυσικά να δημιουργήσουμε και δικές μας μεταβλητές εδώ μέσα, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε εμείς παραπάνω περιπτώσεις στο πρόγραμμά μας. Κάποιος που έχει, ας πούμε, είπαμε, είναι να ανοίξουμε τα debug symbols, και το οποίο όταν είναι ανοιχτό, μας εμφανίζει πάρα πολλές πληροφορίες για το σύστημά μας και ένα αναλυτικό trace, δηλαδή πού ακριβώς έχει εμφανιστεί το πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί όπως είπαμε παίζουμε με πολλά αρχεία εδώ πέρα. Το ένα αρχείο καλεί το άλλο και είναι πολύ δύσκολο κάποια φορά να βρούμε ποιο από τα αρχεία είναι αυτό το οποίο έχει το πρόβλημα. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ το trace που βγάζει αυτό το debug. Βέβαια σε productive μηχανήματα, σαν ένα server ο οποίος τρέχει κανονικά, αυτό όταν το έχουμε ανοιχτό είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί όπως είπαμε εμφανίζει πάρα πολλές πληροφορίες του συστήματός μας και πληροφορίες του χρήστη ο οποίος έχει λογάρει και άλλα τέτοια πράγματα και μπορεί να αποτελέσουν security leak όταν είναι ανοιχτά. Είχα βρει ένα τέτοιο bug, ας πούμε, σε έναν από τα web applications του KD και προσπαθούσα να πείσω τον sysadmin να το κλείσει. Τελικά δεν το κλείσει. Άλλες μεταβλητές που έχει είναι η μεταβλητή αυτή στην οποία ρυθμίζουμε το μέλλον μας. Το συγκεκριμένο project θα κάνουμε κάτι που δεν θα κάνουμε βάση δεδομένων, οπότε δεν θα το χρειάσουμε. Αλλά όπως είπαμε, χρησιμοποιεί models αντί να γράφουμε κώδικα κάποιες βάσεις δεδομένων. Αντί να γράφουμε δηλαδή κώδικα συγκεκριμένα για PostgreSQL, SQL Lite ή για MySQL. Εδώ απλά δηλώνουμε την βάση δεδομένων που έχουμε και τα στοιχεία της βάσης δεδομένων και παραπέρα στο πρόγραμμά μας, αντί να γράψουμε κώδικα της βάσης δεδομένων, θα γράψουμε μια Python κλάση, το οποίο αυτό θα την ανάγει στον αντίστοιχο κώδικα της βάσης δεδομένων. Time zone, localization, το media route είπαμε είναι ο φάκελος, είναι ένας από τους πολύ ξεχωριστούς,
μοιάζει με το πληγούρι της εποχής του σπακέλου στο Sandy Java Application. Είναι ένας από τους δύο. Είναι το media outlet το οποίο έχει συστατικά αρχεία όπως CSS, CSS, JavaScript και εικόνες. Και το άλλο είπαμε είναι το template το οποίο έχει τα HTML αρχεία μας. Είναι αυτό. Θα το βάλουμε τώρα. Σε ακούω. Μπορεί να αρέσει τίποτα χαλό να τα πλέπω τίποτα. Δεν είναι τόσο. Πιο φωτεινά κάποιο. Τώρα μάλλον. Εδώ είμαστε. Αυτό. Οκ, τώρα θα το δω. Και τα install tabs. Αυτά, αυτή η μεταβλητή παρουσιάζει όλα τα αρχεία τα οποία περιέχουν models, δηλαδή τα οποία περιέχουν κώδικα που πρέπει να ανάβουν σε βάση δεδομένων. Οπότε προσθέτοντας ένα model που θα γράψουμε εμείς στην πορεία εδώ κάτω και πατώντας την εντολή SyncDB, το Django θα δημιουργήσει ένα νέο table στη βάση δεδομένων μας. Το οποίο θα είναι αντίστοιχο με την κλάση που έχουμε γράψει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα αυτό ήταν το setting αρχή μας και τώρα θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο application. Application, είπαμε στο Django, είναι ένα μέρος του project μας το οποίο ακολουθώντας τη Unix μορφή είναι modular. Δηλαδή το application μέσα θα έχει ένα αρχείο για να γράψουμε ένα model, ένα αρχείο για να γράψουμε ένα view, ένα unit test και τέτοια πράγματα. Manage.py, το μεγαλύτερο το σκεπτάκι manage.py για να κάνουμε αυτό. Startup, ένα νέο application και θα το ονομάσουμε ας πούμε index για να φτιάξουμε την πρώτη σελίδα μας. Δημιουργήθηκε λοιπόν όπως βλέπουμε ένας νέος φάκελος index εδώ πέρα. Και μέσα ο φάκελος αυτός έχει τέσσερα αρχεία. Το init, το models που είπαμε, τα tests και το views. Τα tests είναι unit tests. Ξέρουμε τι είναι τα unit tests σε ένα πρόγραμμα. Ποιος δεν ξέρει. Ωραία, λοιπόν. Όταν γράφουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε όταν γράφουμε ένα registration form, μια φόρμα εγγραφής σε μια σελίδα, πρέπει καταρχήν να τεστάρουμε τη φόρμα αυτή που δουλεύει. Για να τεστάρουμε τη φόρμα αυτή που δουλεύει, πάμε και κάνουμε εμείς την ίδια εγγραφή και κοιτάμε μετά σε βάση δεδομένων. Μπήκαν αυτά που είπαμε. Τα ανακτάει σωστά το πρόγραμμα. Να δούμε δηλαδή υλικά πράγματα που δουλεύει. Η σελίδα εκτυπώνεται έτσι όπως την είπαμε. Ωραία όλα αυτά. Πες ότι κάνουμε μια αλλαγή τώρα και πειράζει πάλι το registration form. Άρα το registration form χωρίς να έχουμε πειράξει κατευθείαν αυτό, αλλά έχοντας πειράξει κάτι άλλο στο οποίο εξαρχέται το registration form, σπάει και δεν δουλεύει. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί νομίζουμε ότι το έχουμε φτιάξει και το δουλεύει κανονικά. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, γράφουμε unit tests. Τα unit tests σε ένα πρόγραμμα είναι ένας αυτοματοποιημένος τρόπος για να τεστάρει το πρόγραμμά μας ότι δουλεύει. Δηλαδή, στην περίπτωση του registration form που είπαμε, θα πρέπει να γράψουμε ένα test το οποίο να εξομοιώνει ότι ένας χρήστης μπαίνει, γράφεται, τα στοιχεία, να ελέγχει τα στοιχεία της βάσης δεδομένων είναι σωστά, να ελέγχει τα στοιχεία που ανακτώνται είναι σωστά και όλα τα σχετικά. Και μπορούμε αυτά τα unit tests, ας πούμε, να τα βάλουμε να τρέχουν μια φορά την εβδομάδα ή να τρέχουν σε κάθε φορά που κάνουμε αλλαγή, οπουδήποτε, και να κοιτάμε αν έχει σπάσει. Του ζε, δηλαδή πάει και κάνει debugging όλο το site. Δεν κάνει debugging. Δεν κάνει αυτή είναι αυτά. Δεν κάνει debugging. Ξεμειώνει εσένα. Ξεμειώνει εσένα. Ξεμειώνει το χρήστη. Αυτό κάνει. Σενάριο χρήση. Δηλαδή λέει. Μα βλέπει αν οι αλυσίδε είναι εντάξει. Ναι, ακριβώ. Πάει και λειτουργεί το πρόγραμμα που έχει γράψει. Οπότε το unit test που θα γράψει θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάει να δουλέψει το πράγμα όπω θα έκανε ένα άνθρωπο δηλαδή. Θα το κάνει κώδικα σε αυτό το πράγμα. Και θα σου πει πέτυχα ή δεν πέτυχα. Δηλαδή ο κώδικας σου μπορεί να δουλεύει, να κάνει compile κανονικά, αλλά το unit test να σκάσει. Και τότε θα καταλάβεις ότι κάτι έχει γίνει. Θα μπορείς να πάρεις μια αλυσίδα, ας πούμε, κάποια αρχή. Ναι, οτιδήποτε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο project μας. Όπως είπαμε, έχουμε model και view. Εμείς θα δουλέψουμε μόνο με view. Θα κάνουμε ένα απλό προσεκτάκι σε συνοφάνει μια σελίδα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με ένα άδειο αρχείο. Πολύ ενθαρρυντικό.
εντάξει. Δεν θα παίξει. Θα γράψουμε λοιπόν μία συνάρτηση. Το οποίο θα το ονομάσουμε index. Να βάλει στα παράμετρα το request. Όπως είπαμε χθες, το request είναι μια ειδική μεταβλητή η οποία περιέχει πληροφορίες για το session. Δηλαδή για τη συνεδρία που άνοιξε με το χρήστη. Ποιος είναι ο χρήστης που μπήκε, σε ποια σελίδα μπήκε, τι ώρα μπήκε και κάποιες πληροφορίες για το server ενδεχομένως και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, και θέλουμε αυτήν τη σελίδα, ας πούμε, να μας εκτυπώσει όνομα, επώνυμο και αριθμό μητρώου του Ζούμπι. Δικιά σου είναι η σελίδα. Θέλουμε λοιπόν τρεις μεταβλητές. Όνομα, επώνυμο και ID του Ζούμπι. Έχουμε λοιπόν τρεις μεταβλητές. Τις μεταβλητές αυτές τις δίνουμε hard-coded τιμές. Τις δίνουμε στο κώδικα της τιμές, δεν τις δίνει κάποιος χρήστης. Γράφω λοιπόν. Ζούμπις. Επώνυμο. Ζούμπις. Ουσνό. Ζούμπις. Το registration ID 666. Να κάνω μια ερώτηση. Τα wow, το μονό αυτά και το διπλό, έχει κάποια διαφορά στην Python? Δεν έχω ιδέα. Νομίζω ότι το μονό αυτά είναι πιο αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν ξέρω ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις μεταβλητές και θέλουμε να τις εκτυπώσουμε σε μια σελίδα, σαν ένα HTML αρχείο δηλαδή. Θα πρέπει τώρα ο κώδικας μας, ο οποίος, στην περίπτωση αυτή ας πούμε, δεν είχαμε κάποιο registration, δεν είχαμε κάτι πολύ πιο. Αυτό που έκανε ο κώδικας μας ήταν απλά να δηλώσει αυτά τα τρία πράγματα. Αυτά θέλουμε να εκτυπώσουμε. Στην περίπτωση που ήταν πιο πολύ πιο το πρόγραμμά μας, μπορεί να έχει ενδεχομένως κάποια if, κάποια έξοδο μέσα, δηλαδή άμα μπει ο Ζούμπις να εκτυπώσει αυτά, π.χ. Είναι λογοκτήνο χρήστη. Ναι, είναι λογοκτήνο χρήστη. Άμα είναι λογοκτήνο χρήστη, εκτύπωσέ μου τότε πάνω δεξιά ποιο είναι. Αλλιώ εκτύπωσέ μου λογή και registration. Και θα έβαζε μια if και μια else για το τι θα εκτυπωθεί στο HTML αρχείο. Εδώ μια πολύ ωραία περίπτωση. Θα μου επιτρέψει λίγο 2 λεπτά να πάρω κάποια πιο κοντά. Όπως βλέπετε τώρα είναι το Google Summer of Code Application που έχουμε γράψει. Εξασιάστηκες. Ντροπή που είχε και η τέχνη, να πούμε. Δεν σε αυτό έχει ελίφ. Είχε και η τέχνη. Σας άκουσα. Το else if το έχει ελίφ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν τώρα αυτές τις τρεις μεταβλητές. Αυτές τις τρεις μεταβλητές, Ζούμπι, πρέπει να τις στείλουμε σε ένα HTML αρχείο. Οκ, το έχουμε σπέρα. Για να τις στείλουμε σε ένα HTML αρχείο, καταρχήν πρέπει να βρούμε ένα όνομα για αυτό το HTML αρχείο. Υποθέτουμε ότι είναι το index HTML και θα το δημιουργήσουμε αμέσως μετά. Και τη στέλνουμε με τη συνάρτηση λοιπόν αυτή τη συνάρτηση, render το response. Η συνάρτηση αυτή λοιπόν παίρνει τον κώδικα, τον κάνει rendering, το κάνει δηλαδή ένα είδος μεταγλώτησης και στέλνει το αποτέλεσμα σαν στατικό πλέον, από την απλότητα στέλνει σαν στατικό στην HTML σελίδα. Την οποία, η οποία έχει όνομα index HTML. Δεύτερο είπαμε argument έχει ένα dictionary
πρώτο argument είναι το index HTML, το HTML που θα το στείλουμε. Δεύτερο argument είναι ένα dictionary. Στο dictionary αυτό θα περάσουμε αυτές τις τρεις τιμές. Και το τρίτο είναι διαδικαστικό, δεν μας χρειάζεται. Υπάρχει το request του τρίτου της γράφης, που είναι η παρένθεση. Request σε context. Δύο παρένθεσεις. Δύο παρένθεσεις. Πρέπει λοιπόν μέσα από το dictionary να περάσουμε αυτές τις τρεις μεταβλητές. Είπαμε ότι ένα dictionary αποτελείται από keys και values. Κάθε key αντιστοιχεί σε ένα value. Στην περίπτωση στη δικιά μας, το key θα είναι το όνομα που θα έχει η μεταβλητή στην HTML και το value θα είναι αυτή η μεταβλητή. Δηλαδή, time out λοιπόν από αυτό και πάμε να δημιουργήσουμε το HTML αρχείο. Καταρχήν δημιουργούμε, πρέπει να δημιουργήσουμε χειροκίνητα αυτή τη φορά. Όχι με κάποια δίδυση του τζάνο, πρέπει να δημιουργήσουμε χειροκίνητα το φάκελο στο οποίο θα είναι τα templates, τα HTML αρχεία. Με έχει θύρει δηλαδή. Το δημιουργήσαμε. Μέσα φτιάχνουμε ένα αρχείο index HTML. Και εδώ λοιπόν είναι που γράφουμε HTML κανονικά. Βάζουμε λοιπόν ένα header. Θέλουμε το όνομα σε bold, μάλλον να λέει σε bold όνομα και δείχνουμε να λέει ζούπις. Έτσι δεν το θέλουμε ζούπις σε λέτε, έτσι, συμφωνήσαμε για τα 300 ευρώ πράγμα. Θέλουμε λοιπόν να λέει όνομα και δείχνουμε να μου λέει το όνομα που έχει πάρει από τη σελίδα. Εφόσον τώρα γράφουμε στατικό, ένα στατικό αρχείο, πώς θα το κάνουμε αυτό, Στάθη, πώς θα πούμε εδώ πέρα εμφάνισέ μου το όνομα που πήρα από το Python αρχείο, σε HTML, λοιπόν η απάντηση, γιατί δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτό δεν θεωρείται HTML αρχείο καθαρά, θεωρείται template. Και με αυτές τις διπλές αγγείλες, εδώ πέρα, θα βάλουμε το value από το dictionary που είπαμε πριν. Δηλαδή εδώ πέρα θα πούμε εμείς name, αλλά αυτό το name εφόσον βρίσκεται σε αυτές τις διπλές αγγείλες είναι μεταβλητή της Python. Δεν είναι δηλαδή HTML αυτό. Οι διπλές αγγείλες αυτές δεν θα εκτυπωθούν στην HTML. Δεν θα φάνουν. Επιστρέφουμε τώρα στο προηγούμενο κωδικά μας. Δεν το χρειάζεται αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, γράφει κανένας. Γράφει κανένας ή πρώτο. Όχι, γράφει. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο view που ήμασταν πριν. Στο view που ήμασταν πριν, λοιπόν, έχουμε... Θα κάνω λίγο κάτω με το view που ήμασταν πριν. Έχουμε, είπαμε, αυτό το dictionary βάζουμε key, name και value, name. Αυτό το πράγμα τώρα μας μπέρδεψε τελείως. Έχουμε ένα name πάνω, έχουμε ένα name πάνω, έχουμε ένα name εδώ, ένα name εδώ και ένα στο HTML. Ποιο αντιστοιχεί που είναι. Το name στα goals. Το name στα goals, ακούω. Το name στα goals πρέπει να αντιστοιχεί στο name το οποίο βρίσκεται στο tag name. Έτσι δεν είναι. Άμα το έχεις. Ξέρεις πήρα. Ναι. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Το key λοιπόν από το dictionary είναι το όνομα της μεταβλητής που θα περάσουμε στο HTML. Αυτό λοιπόν το name αντιστοιχεί στο name με τις διπλές αγγείλες που είχαμε στο HTML αρχείο. Αν σε αυτό το dictionary δεν υπάρχει πουθενά name, εκεί δεν θα εκτυπωθεί τίποτα. Εφόσον υπάρχει όμως, θα εκτυπωθεί η τιμή της μεταβλητής name. Αυτό τώρα είναι μεταβλητή Python. Αυτό δηλαδή. Το οποίο έχει τιμή ζούπης. Άρα λοιπόν το name σε quotes, το name δηλαδή το HTML, έχει τιμή ζούπης.
Θα πρέπει δηλαδή σε εκείνο το τέλειο στιγμή να μας εκπομπωθεί ζούπης. Έχει τη μεταγραφή του κλειδιού. Όνομα. Αριθμός με τώρα. Άλφων. Έχει πιο ξεκάθαρο τώρα. Βέβαια, σε δικιά μου στην περίπτωση, θα μπορούσα να είχα αποφύγει τελείως τη δήλωση εδώ πάνω, όνομα εις ο Ζούπης, και να το είχα βάλει εδώ κατευθείαν. Ναι, Ζούπης. Δεν το μπορούσα. Συμφωνείς. Άρα γιατί το έκανα έτσι. Το έκανα έτσι, διότι μια μεταβλητή είναι μια μεταβλητή. Την αγάζουμε, δεν την αγάζουμε, τη βάζουμε σε if, δεν τη βάζουμε σε if. Ενώ αυτό το return, ό,τι δει θα την επιστρέψει. Θα είναι εντελώς συστατικά μετά τα δεδομένα του. Θέλουμε λοιπόν να επιστρέψουμε πρώτα το name, το όνομα. Μετά θέλουμε ένα surname, το οποίο και εκείνο θα το προσθέσουμε σε HTML αρχείο μας. Και το οποίο αντιστοιχεί στο επώνυμο και το αριθμός μητρό το οποίο αντιστοιχεί στο... Όχι. Δεν υπάρχει αντιστοιχεί. Ωραία. Με παρακολουθείτε, μ' αρέσει. Έχουμε λοιπόν τελειώσει την προσωπική ιστοσελίδα του Ζούπη. Τώρα θα πρέπει να τα 300 ευρώ, θα τα πει. Όχι ακόμα. Θα φτιάξουμε. 300 ευρώ. Ας κάνουμε λοιπόν ένα yank. Σωστό είναι αυτό. Οπότε είμαστε OK. Αυτό τι είναι? Η ποια διαφορά από αυτό? Ερώτηση κρίσης. Στάθη. Από τι διαφορά από αυτό. Το σέντε αριστερά είναι στην κώδικα. Ενώ το σέντε δεξιά αναφέρεται στο name το key, το οποίο βρίσκεται στο πράγμα κώδικα. Άρα είναι τα βίντεο από το template. Αυτό είναι το τσάκο του Create, έτσι δεν είναι HTML αρχείο δηλαδή. Άμα πάνε να τρέξει αυτό κανονικά σαν HTML, δεν θα τρέξει. Αυτά δηλαδή θα εμφανίσει κανονικά σαν αγγίγηση. Αυτό είναι το τσάκο του Create. Και υπάρχουν και κάποια προγράμματα, by the way, τα οποία σαν coding style χρησιμοποιούν HTML τέτοιο, το τσάκο του Create. Όπως αντί να χρησιμοποιούν δηλαδή XML ή κάτι τέτοιο, χρησιμοποιούν το τσάκο του Create. Δεν μου λες τώρα, γιατί να μην σου έκανες με το Enter το παίρνει σαν αλλαγή γραμμή, θα τα έφτανε στην ευθεία. Πες μου, εσύ. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να παίρνει και άλλα πράγματα για χωρικά. Μπορεί να χρειάζεται να βάλει VR για να παίρνει να πάρει άλλη γραμμή. Ακριβώς. Αυτό που ρώτησε ο Στάθης είναι ότι εγώ πάτησα Enter εδώ πέρα. Εγώ εδώ έχω πατήσει Enter. Τυπώνονται στην ευθεία, άμα δεν βάλει ο SPR, δηλαδή break line. Αυτό το τάκι δηλαδή. Και ναι, και το βάζω στην ευθεία. Βρήκα τσαϊδί. Ναι, κάτι τέτοιο. Σωστό. Έχω φτιάξει το view, έχω φτιάξει το template. Θα τρέξει. Άμα ξεκινήσει τώρα το server, θα τρέξει. Χρειαζόμαστε οποιοδήποτε βάση να κάνει του. Όχι. Όχι. Έχουμε κάνει κάποιο model εδώ πέρα, έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Όχι. Θα τρέξει. Θα τρέξει, έτσι.
Δεν θα τρέξει λοιπόν. Το Ariel. Όπως να. Ποιο είπες? Το Ariel. Το URL. Το URL. Το URL στο VIAPI. Power. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε το URL στο VIAPI. Αυτό τώρα το. Το URX.py λοιπόν είναι ένα αρχιάκι το οποίο αντιστοιχεί ένα URL, αυτή είναι η διεύθυνση URL, Regular Expressions. Για όσοι δεν γνωρίζετε, το Regular Expressions είναι κάτι κινέζικο, δεν χρειάζεται να το μάθω. Regular Expressions λοιπόν από εδώ πέρα και εδώ είναι το view το οποίο καλούμε. Αυτό το κομμάτι σημαίνει αρχική σελίδα. Η πρώτη σελίδα που θα πούμε. Η πρώτη σελίδα που θα πούμε θέλουμε να κάνουμε το view index εμείς. Θα το σβήσουμε αυτό και να το αλλάξουμε. Θα το κάνουμε ως εξής λοιπόν. Πάνω-πάνω, αυτό που έκανα ήταν να κάνω import, δηλαδή να κάνω include, να εισάγω στο αρχείο αυτό, δηλαδή όταν θα ανοίξει, όταν θα πάει να διαβαστεί το αρχείο αυτό, πρώτα θα διαβαστεί με αυτές τις επιλογές που είναι πάνω στα imports. Κάνω λοιπόν import από το Zoopis που είναι το βασικό μου project. Τελεία index, το τελεία είναι όπως είναι κάτω στο Unix. Είναι το αντίστοιχο για το Python. Zoopis.index.views, δηλαδή από το φάκελο Zoopis που είναι το βασικό project. Index που είναι το αφημικές που φτιάξαμε. Views που είναι το αρχείο, views.py, κάνει import αστεράκι. Αστεράκι σημαίνει τα πάντα. Θα μπορούσα να μην βάλω αστεράκι και να βάλω συγκεκριμένα τη συνάρτηση που έφτιαξα. Η συνάρτηση που έφτιαξα ονομάζεται views και αυτή. Ονομάζεται index. Και αν δεν θυμάστε, index views. Η συνάρτηση ονομάζεται index. Okay. Οπότε, κάναμε import τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Όταν δηλαδή καλυφθεί το αρχείο, πρώτα θα τρέξει ο κώδικας της συγκεκριμένης συνάρτησης και μετά υπάρχει μια μεταβλητή, το URL Patterns. Το URL Patterns λοιπόν είναι που αντιστοιχίζεται. Είναι που αντιστοιχίζεται ένα URL σε κάποιο view. Στη δικιά μας την περίπτωση. Το καπελάκι, όπως έχει πει η πλούσια αδερφή στο δίπλο workshop, το καπελάκι στα regular expressions σημαίνει την αρχή και το δολάριο σημαίνει το τέλος. Οπότε εδώ έχουμε αρχή και τέλος κατευθείαν. Άρα είναι αρχική σελίδα. Πιο κάτω ας πούμε, εδώ ας πούμε που λέει admin είναι από την αρχή, admin κάθετος. Εδώ θα μπορούσα να βάλω και ένα δολάριο στο τέλος. Θα δεν το βάλω. Αυτό είναι δηλαδή για το κάθετος admin. Ο λόγος που βάζουμε regular expressions εδώ πέρα και δεν βάζουμε συγκεκριμένο URL είναι γιατί δεν το ξέρουμε το URL. Είναι generated. Δηλαδή ένα project που θα φτιάξουμε δεν ξέρουμε αν θα είναι το www.zoopis.com ή το www.zoopis.gr για να το βάλουμε εδώ πέρα. Ή μπορεί το ίδιο application να είναι και για τα δύο. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το βάζουμε έτσι. Το κείμενο είναι εδώ. Κάποια πορεία υπάρχει μέχρι εδώ. Λίγο και κάνει το index τώρα. Δηλαδή να κάνει μετά το domain. Να, ακριβώς αυτό είναι. Είναι μετά το domain, από το domain και μετά. Και αυτό το index είναι αυτό το index, έτσι. Εδώ πέρα γίνεται η εφαρμογή να γνώρισες και το directory στο πιο τρέχον, ας πούμε.
πάμε να πω το σωστό. Ωραία, θα σου πω τώρα τι παίζει. Δεν ήθελα να το πω αυτό, θα σου πω. Μέσα στο Admin Panel του Django μπορείς να ρυθμίσεις κάποια URL σε κάποια domain σιγά. Τα domain αυτά δεν χρειάζεται να είναι και πραγματικά. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι μπορείς αυτά να το φορτώσεις μετά σαν μεταβλητές μέσα στο ίδιο το project σου. Και άμα το ίδιο το application σου τρέχει, ας πούμε, σε τρία domains, θα δεις σε ποιο domain είσαι, άρα να τρέξεις ένα αντίστοιχο κώδικα. Ένα είναι αυτό δηλαδή. Ένα άλλο που τρέχει είναι τα log files. Να ξέρεις δηλαδή ότι στο log file να καταγραφεί σε ποιο domain έγινε αυτό το πράγμα. Okay. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν βάζουμε εδώ πέρα αυτό το πράγμα που λες, γιατί είναι multi-value στην ουσία. Τα συγκεκριμένα attributes στη βάση του πάνω. Λοιπόν, και αυτό που κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα είπαμε είναι να αντιστοιχίσουμε την αρχική σελίδα μας με τη συνάρτηση index. Δηλαδή όταν θα τρέξουμε εμείς στο κάθετος, το βασικό μας domain, θα τρέξει η συνάρτηση index με τον κώδικα που είχε μέσα. Ο οποίος κώδικας που είχε μέσα επέστρεφε τρεις μεταβλητές στο HTML. Κάνει πορεία, όχι έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα να το τρέξουμε. Δεν θα τρέξει. Ας πάμε να δούμε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η εντολή τώρα. Ξεκινάει ένα σερβερ. Το ονομάζω. Ξεκινάει ένα σερβερ. Ο σερβερ αυτός δεν είναι ένας πολύ βασικός stand-alone αυτόνομος σερβερ, ο οποίος θα φορτώσει αυτά τα στατικά αρχεία, θα φορτώσει το project μας και θα το εκτυπώσει σε εμάς μόνο, στο δικό μας τον υπολογιστή. Και αυτό... Τοπικά, ναι. Αυτό γίνεται μόνο για τέστη. Βέβαια, εγώ μπορώ να δώσω εδώ πέρα παραμέτρους δίπλα, μπορώ να δώσω δηλαδή αυτό, το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα φαίνεται από παντού. Θα μπορείτε δηλαδή το server να τρέξει κανονικά παντού. Αλλά δεν συνίσταται γιατί αυτό το server είναι καθαρά για testing και είναι μόνο για να. Και δεν μπορεί να διαχειριστεί και πολλά requests. Οπότε, το τρέχουμε και μας λέει. 0 errors found. Αν βρίσκονταν errors σε κάποια από τα πολύ βασικά αρχεία τα οποία τρέχει, που έχει τρέξει το server δηλαδή, θα έσκαγε αυτό το πράγμα. 0 errors found. The Django version, using settings, zoopis.settings. Ok, zoopis λοιπόν είναι το project, το όνομα του project μας. Developer server is running as. Κατά μου πιστεύω 001 για όσους δεν ξέρουν είναι η τοπική μας IP, είναι η IP που έχει κάθε υπολογιστής. Στην πόρτα 8000 και για να το κλείσουμε το VPC. Ok, οπότε εγώ λογικά, αν πάω σε ένα browser στο 127.001, αν κάνω τελείω 8000, θα πρέπει να μου τρέξει κάτι, θα πρέπει να μου δείξει κάτι. Και όντως μου έδειξε κάτι. Μου έδειξε ένα exception. Μου έδειξε ότι κάτι είναι λάθος στο project μας. Το πρόβλημα που μας έβγαλε είναι τύπου name error και η τιμή του προβλήματος είναι ότι το όνομα R δεν βρέθηκε, δεν έχει οριστεί. Στο αρχείο zoopis.urf.py στη γραμμή 9 είναι ακριβέστατο σε που είναι το πρόβλημα. Και άμα πας πιο κάτω, έχει ένα ακριβές trace. Αυτό καλύφθηκε από αυτό, καλύφθηκε από αυτό, καλύφθηκε από αυτό. Και άμα το πατήσεις, σου δείχνει και πάνω κάτω που είναι στο κώδικα, μην χαθείς, ξέρω, μην δεις μια γραμμή και λες πίσω που είναι αυτή η γραμμή. Αν και σου λέει γραμμή είναι η άραβε μου. Για να μην χρειαστεί καν να ανοίξει τον κώδικα, δηλαδή να πεις ναι, το βλέπω το λάθος. Εδώ είναι. Αυτό που μας έβγαλε τώρα είναι ότι σε αυτή τη γραμμή δεν έχει οριστεί αυτό το ρο, εδώ μπροστά. Γιατί αυτό το ρο έκανα εγώ λάθος και το έβαλα έξω την παρέτηση. Να το βάλω μέσα στην παρέτηση. Το πίσω από κάτω. Στην ναι. Αυτό σημαίνει, το ρο αυτό σημαίνει ότι είναι regular expression. Κλείνουμε λοιπόν το server και πάμε εδώ και βάζουμε το ρο μέσα. Δεν πρέπει να βάλεις URL να ανοίξεις παρέντες και να
Όχι, δεν χρειάζεται για εγώ μπροστά. Το βάλω να βάλω στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ίδιο. Ας πούμε όμως αυτό το μέρος. Καλά. Τότε, λοιπόν, και κάνουμε refresh τη σελίδα μας. Μας έβαλε καινούργια reception. Μας έβαλε λοιπόν ένα νέο μέρο ότι το render του response δεν έχει οριστεί. Πού δεν έχει οριστεί? Στο Fakir Index, στο αρχείο views.py, στην συνάρτηση index. Οκ. Okay. Okay. Οπότε πάμε στο αρχείο index, στο Fakir Index, στο αρχείο view, στη συνάρτηση index, γραμμή 5, μου λέει ότι το render το response δεν έχει οριστεί. Φυσικά και δεν έχει οριστεί. Το ήξερα. Πάνω είναι ψηλό στάνταρ και γι' αυτό το λόγο φυσικά και δεν τα θυμάμαι απ' έξω, κοιτάω από αλλά αρχή. Σαν να τρέχουμε με ένα εμπέδιο στο έργο μας και μας βγάζει και μέχρι exception. Ότι η συνάρτηση, η global name, το οτιδήποτε είναι αυτό, δεν ξέρω τι. Το global name request context δεν έχει οριστεί. Στο αρχείο index, views, index, γραμμή 10. Πάμε αρκετά. Γραμμή 10, το request context, αυτό το πράγμα δεν έχει οριστεί. Design of templates. Design of templates, δεν ξέρω. Πώς χρειάζεται την μία δεύτερη γραμμής. Ναι, ναι. Να μικρό, δηλαδή φυσικά στο μικρό. Δεν είπε όχι. Ωραία. Γρήγορα. Ας μάθει λοιπόν και ένα βήμα από μένα με το όμικρο κάνει αλληλή γραμμή και πάει από κάτω με insert mode κατευθείαν. Και να μην είναι κεφαλαίο από πάνω. Και να μην είναι κεφαλαίο από πάνω, να το ήξερα. Έξω σου πίσω. Δεν έχουν βασμούν στο ίντερνετ τέτοια γλώσσα. Το κώδικα θα έχει γλώσσα. Εντάξει, το κλεινώ. Περιμένω οι άνθρωποι να δουν τη σελίδα. Έχουν φτιάξει και πέρα CSS images. Ούτε. Πατάμε ένα F5 και κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα. Και μας βγάζει λοιπόν ότι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διότι δεν παίξαμε το settings. Είπαμε το πρώτο πράγμα που γράφουμε το settings. Και εμείς δεν παίξαμε καθόλου. Πάμε δηλαδή για μαζική αυτοκτονία. Λοιπόν, μας λέει, ας δούμε λίγο τώρα. Μας λέει ότι, ότι το index HTML που το ορίσαμε στο request context σε εκείνη τη συνάρτηση εμείς, μας λέει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει το index HTML. Και λες εσύ τώρα, εγώ το δημιούργησα τώρα. Πώς δεν υπάρχει? Ναι, το δημιούργησα. Αλλά στο settings είπαμε ότι πρέπει να πούμε πού θα είναι τα templates. Δεν είναι σε κάποιο άλλο σημείο. Επειδή τώρα λέγει εσωτερικά functions του Django, άμα πας να δεις το exception και δεις το κώδικα, τρομάζεις λοιπόν, ναι. Γι' αυτό δεν την κοιτάς, το φέρνεις. Πρέπει λοιπόν να πάμε στο settings και να πάμε εκεί που είναι, εκεί που λέει WATX, μας λέει να βάλουμε put strings here, like home, html, django, templates, or c για windows κλπ. Always use forward slashes even on windows. Don't forget to use absolute paths, not relative paths. Absolute path σημαίνει από την αρχή, από το root μέχρι εκεί που είσαι. Relative path είναι κάποιος, είναι αφής από το project μετά. Υπάρχουν βέβαια κάποιες συναρτήσεις στο Django, στο module OS, operating system, και στο SIS, δεν θυμάμαι τώρα σε τα δύο είναι, στο οποίο, μπορεί να ανοιχνεύσει που είσαι, σε κάτι σαν το PWD δηλαδή. Αλλά δεν συνίσταται συνήθως. Εγώ πήγα να το κάνω στο Summer of Code, στο application μου και μου είπε το ράσμα να το καταργήσω. Ενώ δούλευε κανονικά. Γιατί λέει μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
Οπότε θα γράψουμε. Ποιο είναι ο user, πού είναι ο Γιώργος. Για μένα, ποιο είναι ο user. Σωστό. Ναι, ναι. Εσύ είναι το τάβο. Thank you.